Οι ελπίδες για πτώση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα ως επακόλουθο της πτωτικής πορείας του αργού πετρελαίου δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται, με τους καταναλωτές να εξακολουθούν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετακινήσεις τους. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Κρήτης καταγράφονται μικρές διακυμάνσεις, με τις τιμές πάντως τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν στα ύψη. Οι τιμές είναι πολύ ακριβές. Πιστεύουμε ότι πιο μετά θα υπάρχει αποπληθωρισμός των τιμών. Γι' αυτό κυκλοφορούμε με μηχανάκι. Στην ηλικία μας. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια σταθεροποίηση των τιμών. Βλέπουμε ότι η βενζίνη αμόλυβδη κυμαίνεται στο 1,92 για τον ομοχανίο και γενικότερα σε όλη την Κρήτη. Να πούμε ότι περίπου 20 ημέρες υπάρχει αυτή η σταθεροποίηση των τιμών. Υπάρχει πτωτική πορεία στις τιμές των πετρελαίων. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες οι υψηλότερες τιμές πώλησης καυσίμων καταγράφηκαν σε πρατήριο του Ρεθύμνου. Ενδεικτικά, στο Ηράκλειο η αμόλυβδη έφτανε το 1,95 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση το 1,73. Στο Λασίθι και στα Χανιά η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στο 1,94 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση σε 1,73 ευρώ, ενώ στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη εκτινάχθηκε στο 1,96 ευρώ και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Έχουν φύγει προς τα πάνω πάλι οι τιμές, ενώ το πετρέλαιο πέφτει, το βαρέλι πέφτει κατά κάτω. Ναι, αυτό πλέον είναι γεγονός. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Το έχουμε συνηθίσει. Πληρώνουμε. Τίποτα άλλο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές αναμένεται να κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα λόγω των κινήσεων που κατέγραψε το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Ο κόσμος δεν το βλέπει αμέσως στην πτώση, διότι τα πρατήρια έχουν μέσα τα αποθέματα. Περιμένουν να εξαντληθούν, να γίνουν νέες παραλαβές. Οπότε με τις νέες τιμές των τιμολογίων θα γίνει και η πτώση στις τιμές των πρατήριων. Ευελπιστούμε να υπάρξει σταθεροποίηση των τιμών. Να μην ξαναδούμε την απότομη ξαφνική άνοδο, που αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα και για μας και για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση και θεωρείται ότι έχει από τις υψηλότερες τιμές στη βενζίνη σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι καταναλωτές πάντως ευνοήθηκαν από τον ήπιο και μικρής διάρκειας χειμώνα, περιορίζοντας το ελάχιστο την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, γεγονός που οδήγησε σε περιορισμό έως και σε πάυση των προμηθειών. Σήμερα που είναι 20 Μαρτίου, να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης λήγει στις 30 του Απρίλη, είναι σαν να έχει τελειώσει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, διότι δεν υπάρχουν παραγγελίες και αν κάποια στιγμή υπάρχουν παραγγελίες είναι τόσο μικρές ποσότητες που πραγματικά βάζει ο κόσμος ίσα ίσα για να περάσει τις τελευταίες ημέρες του χειμώνα. Αλλά και η μείωση των προμηθειών πετρελαίου θέρμανσης το τρίμηνο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου υπολογίζεται ότι άγγιξε το 10%.